κάρτες λοιπόν, αυτές είναι οι κάρτες. Έχουμε ανοίξει το κουτί του Enchanters Overlords και αυτές είναι οι κάρτες τοποθεσιών, έτσι. Δείχνουν ενδεικτικά μερικά δείγματα από, από χαρακτήρες και από τοποθεσίες. Attack Defense, να το, ωραίο track αυτό. Και το art και το υλικό. Help card, play raid για τους παίκτες με τους κανόνες και το εικονόγραφι όλο στο πίσω μέρος για να μην έχετε τον νου σας να χώνεστε να κοιτάτε το φυλάδι γιών για το τι είναι τι. Όλα αυτά, εδώ έχει 4 γιατί το παιχνίδι είναι 2-4, όλα αυτά είναι συν ένα τέτοιο καθένας. Είναι από αυτό το υλικό το οποίο είναι καταπληκτικό. Πραγματικά έχουμε τις κάρτες των χαρακτήρων και τις κάρτες των τοποθεσιών. Το art είναι πάρα πολύ μεγάλο αναλογικά. Πολύ όμορφο. Αυτό είναι ένα από τα deck που έχει μέσα. Την ακρίβεια είναι από πίσω το σύμβολο του κάστρου που έχει να κάνει με τις τοποθεσίες. Ενώ αντίστοιχα των χαρακτήρων έχει αυτό εδώ. Ωραία. Φανταστική ποιότητα, φανταστική. Είναι ό,τι καλύτερο έχω δει σε χαρτί. Σε επιλογή υλικών. Περισσότερες τέτοιες κάρτες, θα τις περάσω λίγο εντάχει τώρα να τις ζούμε, απλά για να πάρω μια εικόνα του art. Ακούτε τον ήχο που κάνει όταν ακουμπάω την κάρτα, γιατί είναι πλαστικοποιημένο, είναι ενισχυμένο υλικό, το οποίο δεν μειώνει καθόλου την λαμπερότητα των χρωμάτων. Δεν θυσιάζεις κάτι ως προς την εικόνα, την αισθητική, για να έχεις ένα πιο ανθεκτικό υλικό. Πώς το έχουν καταφέρει αυτό? Οι τοποθεσίες είναι πολύ ωραίες. Το art. Μ' αρέσει που είναι 3/4 του πάχου, του ύψους είναι art και πιο κάτω η περιγραφή των εικονιδίων και το τι κάνει κάθε τοποθεσία. Εδώ για παράδειγμα είναι το normal town. Εδώ είναι τρεις επιλογές. Εντυπωσιακό το art. Νομίζω γράφει πάρα πολύ ωραία και στην κάμερα, οπότε δεν χρειάζεται να λέει πόσο ωραίο είναι. Μιλάει από μόνο του. Απλά καμιά φορά από την εικόνα της κάμερας είναι εύκολο να χάσει κάποιος το πόσο, τη λεπτομέρεια, το πόσο ωραία εκφρασμένα είναι τα χρώματα. Εδώ είναι φανταστικά όλα, πραγματικά. Όλες αυτές είναι τοποθεσίες, οπότε όλες αυτές εδώ οι κάρτες θα τις βάλουμε και χωριστά για να δούμε πόσες είναι και από κάθε ένα deck. Εδώ αυτοί είναι χαρακτήρες, τοποθεσία. Δεν έχω ξαναπιάσει τέτοιο υλικό στα χέρια μου και έχω δει πάρα πολύ. Έχω ανοίξει κουτιά και κουτιά. Πρώτη φορά βλέπω κάτι τόσο προσεγμένο από θέμα ποιότητας παραγωγής. Γιατί κυρίως στα card games το θέμα είναι ότι επειδή ακριβώς υπάρχουν πολλές κάρτες, το κόστος όταν αυξήσεις για να επενδύσεις σε κάτι πιο ποιοτικό σε υλικό δεν είναι αναλογικό, πάει πολύ παραπάνω. Οπότε οι εταιρείες λογικό είναι να μην κάνουν τα card games από το καλύτερο δυνατό cardstock, σαν γενική παρατήρηση αυτή. Εδώ δεν είναι αυτό το case, γιατί... Λοιπόν, αυτή λοιπόν. Μέχρι στιγμής όλα αυτά είναι τοποθεσίες. Τα βάζω εδώ. Και αυτοί είναι χαρακτήρες. Ωραία. Ας μπουν εδώ και εδώ. Λοιπόν, κάνω και λίγο zoom out. Δεύτερο σακουλάκι. Τρίτο μάλλον, έχω ανοίξει ήδη δύο. Περισσότεροι χαρακτήρες. Πάρα πολύ ωραίο. Ωραία τα aesthetics του παιχνιδιού. Αυτό τι είναι? Lower Olympolis. Το art δεν είναι απλά εντυπωσιακό. Έχει και μεγάλη λεπτομέρεια. Αυτό με ενθουσιάζει. Έχει τόσο στους χαρακτήρες όσο και στις τοποθεσίες. Δηλαδή, κοιτάξτε, ο artist δεν θυμάμαι ποιος είναι, πρέπει να το κοιτάξω γιατί μου αρέσει αρκετά. Έχει επενδύσει πάρα πολύ στη λεπτομέρεια. Φανταστικό art. Καταπληκτικό. Τώρα, γιατί η replayability μιλάμε με τόσες κάρτες και είμαστε ακόμα στις τοποθεσίες και στους χαρακτήρες, νομίζω δεν χρειάζεται να κάνει κανείς κανένα σχόλιο εδώ. Μιλάει από μόνο του πάλι και αυτό. Αυτή ωραία.
Λοιπόν, αυτές είναι οι μεγάλες κάρτες. Και λέω μεγάλες γιατί... Okay. Λοιπόν, ένα ωραίο που έχει το παιχνίδι είναι, έχει αυτό εδώ στο insert, το οποίο λογικά το σηκώνεις, γιατί έχει κάποιες εσοχές, το σηκώνεις και κάνεις card dividers για να μπορείς να βάλεις τα deck όρθια. Δεν θα το κάνω τώρα για να μην χάσουμε χρόνο. Βλέπω, παίρνω τον υπολείπον, υπάρχει αυτό εδώ το dial, το οποίο, είναι πολύ ωραίο. Έχει τα pegs αυτά εδώ για να μπουν και από πίσω θα μπορείς να αφαιρέσεις αυτά και να τοποθετήσεις στη μία μεριά τη ζωή και στην άλλη εδώ και να δείχνεις σε ποιο, μάλλον έτσι, σε ποιο επίπεδο είσαι καθώς θα γυρίζεις αυτά και περνάς από το ένα level στο άλλο και αλλάζουν τα νούμερα, τα στατιστικά και το καθεξής. Αυτά θα τοποθετηθούν μαζί με αυτά τα peg εδώ. Αυτά τα peg, κλασικά. Οπότε θα είναι ένα πολύ ωραίο dial για να κρατάς τα στατιστικά. Πολύ ωραίο μέχρι στιγμής ό,τι έχω δει. Πάμε να τα βάλουμε μέσα αυτά εδώ. Τα play rates που είδαμε. Είπαμε ένα για κάθε παίχτη. Συν το attack defense track. Πάλι ένα για κάθε παίχτη. Okay. Και πάμε να δούμε λίγο τις υπόλοιπες κάρτες. Τα punchboard είναι αυτά, είναι διάφοροι δείκτες, όπως είπαμε, κρυστάλλων, μαγείας, wound tokens και αυτά τα κυκλικά κυκλικοί δείκτες που έχουν στη μέση, οι οποίοι για να δείχνουν κάποιο νούμερο. Όπως και να έχει, το υλικό και εδώ του χαρτονιού είναι πάρα πολύ καλό, linen finish χαρτόνι με πολύ ωραία χρώματα, όπως βλέπετε, και πολύ ωραία ποιότητα. Ωραία. Επόμενο. Ξεκινήσαμε κατευθείαν να βλέπουμε τα περιεχόμενα, γιατί μάλλον εντυπωσιάστηκα από τις κάρτες. Ας κάνουμε λίγο σφήνα και ας δούμε λίγο το φυλάδι δικιών γιατί το προσπεράσαμε. Αυτό λοιπόν είναι το Enchantress Overlord, το rulebook. Το ανοίγω εντάχει για να δείτε ότι γενικά είναι απλό παιχνίδι σε κανόνες. Να λοιπόν, το Village Card. Πώς είναι το game setup. Μία κάρτα παίζει από όλες αυτές που είδαμε. Μία. Θα γελάσω. Αν δεν ανανεώνεται και είναι μόνο μία κάρτα. Εντάξει, οκ. Okay. Μπορεί να το παίζεις. Δείτε εδώ τοποθεσίες και κάρτες και βγάλετε συμπεράσματα δικά σας. Μάλιστα. Λοιπόν, φανταστική ποιότητα και ποσότητα υλικού. Λοιπόν, το setup είναι εδώ. Το Village Card είναι εδώ. Εδώ είναι το Journey Track με τα artifact που προσπαθούμε να φτιάξουμε και να κάνουμε. Εδώ είναι το Artifact Deck. Εντάξει, εδώ είναι το χέρι του κάθε παίχτη. Ξεκινάει με κάποιους κρυστάλλους και αυτές τις δύο κάρτες. Η λεπτομέρειες του setup, όπως και να έχει, είναι εδώ. Και εδώ αρχίζει να ξεκινάμε τη ροή του παιχνιδί και πώς παίζει το παιχνίδι. Λοιπόν, το γυρίζω για να το κοιτάω, μην το κοιτάω ανάποδα. Τα actions γενικά που υπάρχουν, έχει το major action που είναι rest, το major action που είναι journey, να πας στο ταξίδι στη μεσαία γραμμή που είδαμε, το combat, να κάνεις μάχη με εχθρούς. Και προσπαθείς προφανώς να κάνεις trigger το game end, το οποίο έχει έναν αριθμό από προρέκουσες που πρέπει να κάνεις. Όταν όλες οι κάρτες τόσο από το Adventure Deck όσο και από το Journey Track και όσο το Adventure Deck έχουν γίνει discard, τότε κάθε παίχτης θέτει τους πόντους νίκης. Υπάρχει Variant για Fast Invasion, Variant για Super Fast Invasion, Variant για Dragons in Depths, το Overlords που είναι διαφορετικό setup εδώ. Το δείξουμε και λίγο ανάποδα. Εδώ είναι το Overlords. Πού είμαστε. Εδώ. Και εδώ. Και εδώ είναι επεξήγηση New Keywords and Icons on Overlord Expansion. Στο Expansion Overlord είναι εδώ. FAQ, επεξήγηση των καρτών στο πίσω μέρος. Όλα αυτά λοιπόν είναι επιπλέον credits και σύμβολα και εικονίδια κτλ. Και τα εικονίδια άλλη μια φορά πίσω. Τα εικονίδια, ξαναθυμίζω, υπάρχουν και εδώ από πίσω, που είναι πολύ χρήσιμο γιατί μπορεί ο καθένας να έχει στην κάρτα που έχει για Play Reference να βλέπει κατευθείαν τι κάνει το κάθε εικονίδιο χωρίς να παίρνει φυλάδια οδηγιών, χωρίς τίποτα. Πολύ χρήσιμο και να κάνει το κάνουν περισσότερες εταιρείες και παιχνίδια για παιχνίδια τους αυτό. Το κουτί, ξαναλέω, μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει κάτι τόσο στο art όσο και στην εικόνα που είναι αρκετά εντυπωσιακό. Εδώ το GBSpot μου αρέσει πολύ που έχει. Okay. Άρα, σας θυμίζω ότι οι κανόνες είναι αυτοί, είδατε, είναι απλοί, αλλά μην ξεχνάτε ότι υπάρχει το φυλάδι με τις οδηγίες για το πρώτο σου παιχνίδι, που ουσιαστικά απλά διαβάζεις αυτό και είσαι έτοιμος να ξεκινήσεις να παίζεις. Έτσι είναι τόσο απλό
το παιχνίδι από θέμα δυσκολίας. Και το έδειξα και στην αρχή, απλά θα το αναφέρω άλλη μια φορά. Αυτό εδώ το φυλάδι έρχεται μέσα στο παιχνίδι, όπου μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα placeholder για να βάλεις τις κάρτες. Να, εδώ θα μπει το village card που είπαμε, στην άκρη. Εδώ. Εδώ θα είναι το journey track με τις κάρτες. Εδώ θα είναι wound pile, crystals pile, overlord card να παίζεις με το overlord, graveyard και το adventure deck που είναι εδώ, στην άκρη. Και αντίστοιχα, αυτό τώρα φαντάζομαι μπορεί να το προμηθευτεί κάποιος και από το... και σίγουρα θα υπάρχει player mat στη Kickstarter, στην καμπάνια. Υπάρχει και σε αυτό το ωραίο player mat που μου στείλανε και τους ευχαριστώ. Ξαναλέω, το παιχνίδι μας το έστειλε η Mythic Games για να κάνουμε unboxing και να κάνουμε και επιπλέον βίντεο για να γνωρίσει το community, να γνωρίσει ο κόσμος λίγο το παιχνίδι, να το δει. Οπότε ο σκοπός αυτού του βίντεο είναι να δείτε σε πρώτη φάση τα περιεχόμενα και το υλικό, το οποίο είναι πραγματικά ένας τόνος μέσα στο Overlords. Το Overlords κυκλοφόρησε το 2018. Το βασικό έχει ξεκινήσει το 2016. Το Overlords είναι standalone και expansion, κάνει integrate και με το βασικό και έχει ένα κάρο υλικό όπως βλέπετε και βγήκε το 2018 αν δεν κάνω λάθος, και τώρα τρέχει στο Kickstarter από τη Mythic Games. Θα βάλουμε link στο βίντεο και στα description για να τα βρείτε. Τρέχει Kickstarter για το Odyssey και το East Quest, που πηγαίνεις θεματικά σε άλλες περιοχές, προφανώς και άλλες, έχεις άλλο target, βρίσκεσαι στην Ανατολή, έχεις άλλους εχθρούς, άλλο σκηνικό, άλλες αποθεσίες και πάει λέγοντας. Το Odyssey επίσης μ' αρέσει, εμείς στην Ελλάδα έχουμε άλλο ένα λόγο να μας αρέσει παραπάνω. Εδώ λοιπόν είναι τα περιεχόμενα που βάζει το expansion, guide to expansions, ok. Καινούργιες κάρτες, τι κάνουν οι καινούργιες κάρτες, καινούργιες τοποθεσίες και οι κανόνες εδώ. Ξαναλέω, μπορεί να έχει ο καθένας το καθένα χωριστά, μπορεί να έχεις μόνο το Overlords ή μόνο το βασικό ή και το συνδυαστικά, αλλά αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι το πόσο υλικό θα ξεκλειδώσει σίγουρα. Έχω δει να πηγαίνει πολύ καλά η καμπάνια στο Kickstarter του East Quest, το οποίο τρέχει αυτή τη στιγμή από τη Mythic Games. Οπότε μπορείς να έχεις ένα. Αν κάποιος δεν το έχει γνωρίσει, σίγουρα μπορεί να ξεκινήσει κατευθείαν από το East Quest εύκολα. Λοιπόν, ένα τόνο τοποθεσίες, ένα τόνο υλικό. Πάμε να δούμε τι είναι όλα αυτά τα deck. Γιατί πραγματικά. Είναι αδιανόητο πόσο υλικό φαίνεται να έχει εδώ μέσα το παιχνίδι. Είναι. Πραγματικά δεν υπάρχει πόσα deck βλέπω εδώ. Και όλα είναι. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να τα δει όλα αυτά για κανένα λόγο. Αν δεν παίζει από το πρωί στο βράδυ Enchanters, μπορεί και να παίζει γιατί φαίνεται να είναι πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Με έχει κερδίσει ήδη από τα πρώτα πράγματα που έχω δει. Ομολογώ ότι δεν το ήξερα πριν. Και από ό,τι φαίνεται μάλλον κακός, γιατί με αυτόν τον τρόπο έχανα ένα μεγάλο μέρος κάτι καινούριο που δεν είχα δοκιμάσει. Και εδώ όλα αυτά τα compartment έχουν κάτι οπές το οποίο το τραβάς και κάνει divider το χαρτόνι στο κάτω μέρος, οπότε μπορείς να τις βάλεις κάρτες έτσι και να τις χωρίσεις ουσιαστικά για να είναι ανά expansion και ανά deck και να έχεις στη μέση τα σχετικά dividers. Λοιπόν, νομίζω αυτό που θα κάνω είναι θα κάνω λίγο zoom με την κάμερα και θα ανοίξω κάποια deck να δούμε λίγο το art. Ετοιμάζουμε επιπλέον βίντεο για το παιχνίδι, προφανώς δεν θα τα βάλουμε όλα αυτά μέσα γιατί θα πρέπει να κάνουμε ένα βίντεο μαραθώνιο, αλλά θα ετοιμάσουμε βίντεο πώς παίζει το παιχνίδι, ένα how to play, ενδεχομένως να κάνουμε και κάποιο live playthrough, αν όχι άμεσα σίγουρα στην πορεία, και θα κάνουμε και ένα γρήγορο review για το παιχνίδι, όλα στα ελληνικά, γιατί ξαναλέω. Ευχαριστούμε τη Mythic Games που μας έστειλε την κόπια αυτή με σκοπό να το ανοίξουμε, να το δούμε, έτσι ώστε οι φίλοι του gaming community να ανακαλύψουν το παιχνίδι για όσους δεν το έχουν ανακαλύψει ήδη. Λοιπόν, το μόνο που θα κάνω από εδώ είναι θα περνάω τις κάρτες, εδώ λοιπόν. Οι κάρτες είναι Lean and Finish, πάρα πολύ καλής ποιότητας. Και εδώ κοιτάξτε, τα 3 τέταρτα της κάρτας είναι Art, που είναι πολύ ωραίο. Εδώ είναι 2 κόπιες από κάθε κάρτα, όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία θα τα κάνουμε craft, artifacts και ούτω καθεξής. Εδώ βλέπω κάποιους κακούς, Black Knight.
Μ' αρέσει το art πάρα πολύ. Απορώ πως μου είχε ξεφύγει αυτό το παιχνίδι, αλλά εντάξει, είναι πολύ εύκολο να χάσεις κάτι μέσα σε τόσα παιχνίδια που βγαίνουν συνέχεια. Warhammer, και είναι άλλο Warhammer, δεν είναι το γνωστό Warhammer, αλλά είναι σφυρί του πολέμου. Φάκλερ, ασπίδες. Εδώ λοιπόν το art. Στα υπόλοιπα το περνάω λίγο εντάχει. Πάνω η ζωή, αυτό πρέπει να είναι το attack αν δεν κάνω λάθος. Εδώ υπάρχουν και card holders στη μέση για να ξεχωρίζεις διαφορετικού τύπου κάρτες. Κάρτες δηλαδή, crown. Το παιχνίδι έχει ένα τόνο υλικό. Το έχω πει αρκετές φορές, αλλά με εντυπωσιάζει το πόσο υλικό βλέπουμε. Έχω ανοίξει ένα από τα... πόσα έχει, 10 deck, δεν ξέρω τι έχει μέσα. Κοιτάξτε πόσες κάρτες βλέπουμε μπροστά μας να περνάνε. Και όλες είναι πάρα πολύ καλές ποιότητες. Είναι linen finish. Φανταστική. Εντάξει, θα το δείτε από την κάμερα, αλλά είναι πολύ καλό card stock. Πάρα πολύ καλό. Για card game λέει πολλά. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Ας το βάλουμε λοιπόν αυτό εδώ. Ανοίγουμε μια επόμενο deck. Επιπλέον κάρτες. Κόκκινα dagger. Βλέπουμε και εξοπλισμό και εχθρούς. Το ξεχωρίζω γιατί εδώ μιλάμε για τα στατιστικά, ενώ το dagger δεν έχει στατιστικά πάνω. Όλα δεν έχουμε το ίδιο back. Ναι. Εδώ κοιτάξτε είναι άλλο το back. Περάσαμε, το είδαμε από εδώ, αλλά δεν είναι το deck με τα ζάρια. Είναι το deck με την ασπίδα και τη φωτιά. Είναι λογικό γιατί βλέπετε ότι όλο το deck έχει κόκκινη εικονογράφηση, οπότε ξεχωρίζουν. Ου, πολύ ωραίο και αυτό. Άλλο deck αλλάξαμε, γι' αυτό κοιτάω από πίσω. Πήγαμε το κόκκινο. Rifle, τουφέκι. Το art είναι fantasy σαφέστατα, αλλά έχει ιδιαίτερο χαρακτήρα και νομίζω ότι ξεχωρίζει. Έχω δει αρκετά card games με fantasy theme, αυτό μου φαίνεται λίγο διαφορετικό. Αυτό μάλιστα μοιάζει με κάποιο τύπου D-spinners. Spinner dice. Ωραίο. Πολύ προσεγμένη τα aesthetics του παιχνιδιού. Εντυπωσιακά πολύ λεπτομέρεια έχει πέσει και αγάπη στο παιχνίδι. Ας ανοίξουμε ένα επόμενο. Περισσότερα ένα σάλι, ένα κύπελο. Ένα crossbow, αλυσίδες και πάλι όντως. Και μετά βλέπουμε κάποιους κακούς. Περνάω λίγο εντάχει. Να το κάνουμε λίγο γρήγορα γιατί είναι πάρα πάρα πολλά. Απλά ο σκοπός τώρα δεν είναι και να δούμε λίγο τη λεπτομέρεια. Περνάω λίγο γρήγορα για να δείτε τη μεγάλη ποικιλία σε art, διαφορετικές κάρτες και υλικό που έχει το παιχνίδι. Το card shock είναι τόσο καλό. Συνήθως τα card game τα κάνω, τα σλιβάρω. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται sleeve. Είναι πάρα πολύ καλή η ποιότητα καρτών. Μάλιστα. Επόμενο deck. Ένα σφυρί, μια κάπα. Κίτρα, ένα φλάουτο. Φλάουτο. Και η λεπτομέρεια και στο art και από πίσω είναι ωραία. Ακόμα και εκεί που έχεις εξοπλισμό ή κάποιον εχθρό, έχουν δουλέψει και στο background το art πάρα πολύ.
Δεν έχω ανοίξει σε unboxing τόσες πολλές κάρτες. Είναι η πρώτη φορά που δείχνω τόσο υλικό, διαφορετικό υλικό σε κάρτες. Στο ίδιο παιχνίδι, μέσα στο ίδιο κουτί. Μάλιστα. Εδώ. Ναι, είναι δικαιολογημένο τώρα το βάρος που είχε η κόπια και πόσο βαρύ ήταν το κουτί στα χέρια μου πριν το ανοίξω, γιατί πραγματικά απορούσα πως γίνεται ένα card game να έχει τόσο μεγάλο βάρος, γιατί είχα δει εικόνες και το είχα ψάξει λίγο τις προηγούμενες μέρες για το παιχνίδι, λίγο παραπάνω, και είχα δει ότι έχει κάρτες και δείκτες, δεν έχει κάτι άλλο, και απορούσα πως μπορεί κάτι με κάρτες να είναι τόσο, ένα παιχνίδι με κάρτες να είναι τόσο βαρύ. Όταν έχει μέσα τόσα deck, είναι λογικό. Κοντεύουμε. Αφού πήραμε φόρο θα τα ανοίξουμε όλα. Πάρα πολύ ωραίο και εδώ το art. Άλλη αίσθηση, μάλλον αυτό θα κάνει και το East the Quest. Θα έχει κάρτες προφανώς θεματικά από την Ανατολή. Οπότε θα δίνει τελείως διαφορετική κατεύθυνση στο παιχνίδι ως προς το θεματικό, το art, τα αντικείμενα, τους εχθρούς, τις τοποθεσίες και πάλι λέγοντας. Δηλαδή, πραγματικά, απορώ αν κάποιος έχει όλα αυτά που έχω εγώ μπροστά αυτή τη στιγμή στα χέρια μου και έχει και το βασικό. Και έχει και. Δεν μιλάμε για να πάρει 10-15 expansion, είναι όλα σε 2-3 κουτιά. Πόσο υλικό σου δίνουν τα παιχνίδια, είναι απίστευτο. Αυτό που, εκεί που θέλω να καταλήξω είναι, αν έβλεπα κάποιον να μου δείχνει αυτό το υλικό με αυτό το βίντεο και ήμουν fan του παιχνιδιού, του στυλ του παιχνιδιού, γιατί είναι drafting παιχνίδι που έχει card game κτλ. Οπότε πρέπει να ξέρει σε τι μπαίνει, ότι σ' αρέσει αυτό το στυλ. Προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ. Και σ' αρέσει και το art και το gameplay, θα το δείξουμε το gameplay πολύ σύντομα. Νομίζω ότι το East Quest θα ήταν σίγουρα στο ραντάρ μου αυτή τη στιγμή. Ήδη είναι. Τελευταίο μεγάλο deck. Από αυτά τουλάχιστον που έχουν από πίσω αυτό το χρυσό ζάρι. Πιο μεγάλο από τα υπόλοιπα. Περνάω κατά πολύ πιο γρήγορα πλέον τις κάρτες. Για να μην κουράσουμε με όλο αυτό το υλικό που έχει το παιχνίδι. Σχεδόν τελειώνουμε με το deck, τελευταίο δεκάκι εδώ και αυτά τα τρία τελευταία είναι, εδώ είναι περισσότερο εχθροί και εδώ αυτή τη σταγόνα δεν το είδα καθόλου, νομίζω είναι, έχει να κάνει με wounds αν δεν κάνω λάθος, το εικονίδιο μοιάζει με τον wounds, να το δούμε λίγο εντάξει. Όλα έχουν το ίδιο art, αλλά προφανώς έχει να κάνει με το τι wound παίρνεις, τι ζημιά παθαίνεις και ούτω καθεξής. Στα wound, εδώ. Οκ, okay. Θα ζούμε και αυτό. Πρώτο τελευταίο deck. Όχι, υπάρχουν άλλα δύο. Εδώ φαίνεται κάποιο τύπου event που περιγράφουν, έχουν όλοι την ίδιο art στο πάνω μέρος, οπότε όλα έχουν κείμενο και περιγράφουν το τι γίνεται. Όχι, εδώ διαφοροποιείται. Είναι ένα group. Προφανώς έχει να κάνει, νομίζω με τους όβελους πρέπει να έχει να κάνει αυτό, αν θυμάμαι καλά. Το βίντεο μας θα είναι για το βασικό, για να δείξουμε τους κανόνες και να είναι εύκολο να καταλάβει κάποιος πώς παίζει, γιατί το σύστημα του δείχνει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αλλά στην πορεία θα κάνουμε και άλλα βίντεο. Banners εδώ πολλά. Πάρα πολλά για την ακρίβεια. Οκ. Okay. Κοιτάξτε, είναι και το τελευταίο deck είναι αυτό εδώ. Και ολοκληρώνει ο πλήθος όλων των καρτών που υπάρχει μέσα. Κάποιο text εδώ. Και μετά κάποια wounds εδώ. Α, είναι τα starting cards που είδαμε στο setup. Ναι, μία τέτοια και μία τέτοια κάρτα παίρνει ο κάθε παίκτη να ξεκινήσει να παίζει. Μάλιστα.
Λοιπόν, αυτό που θα δείξω είναι το τελευταίο. Ήρθαν και κάποια μικρά ντεκάκια μέσα, όπως είχε και αυτό. Α, τέλεια. Μάλιστα. Να τα. Το παιχνίδι έρχεται με αυτά τα card dividers, οπότε μπορείς να τα έχεις έτοιμα τακτοποιημένα όλα. Πάρα πολύ ωραίο. Φαίνεται ότι είναι card divider γιατί θα μπει και θα προεξέχει αυτό, οπότε καθώς θα ψάχνεις θα κοιτάς μόνο τους τίτλους από πάνω. Και για αυτά τα υπόλοιπα πάρα πολύ χρήσιμο. Κλείνω δείχνοντας. Το πλήθος των καρτών γεμίζει όλη την οθόνη. Και το κουτί του Enchanters Overlord. Το Enchanters λοιπόν, Enchanters East Quest, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Kickstarter από τη Mythic Games. Πάμε να το τσεκάρουμε να δούμε τι άλλο έχει. Θα επανέλθουμε με βίντεο για το πώς παίζει και επιπλέον βίντεο για τη γνώμη μου αφού το παίξουμε μερικές φορές για το παιχνίδι. Έχουν μείνει λίγες μέρες στο Kickstarter, οπότε δείτε λίγο τη σελίδα για όσους ενδιαφέρεστε για να πάρετε μια εικόνα σύντομα για το πώς παίζει το παιχνίδι. Θα τα πούμε σύντομα με περισσότερα βίντεο για το συγκεκριμένο παιχνίδι.